Πάμε αμέσως στην πολιτική επικαιρότητα και να δούμε, κυρίες και κύριοι, για την Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, διήμερη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την αναφορά στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επανέναρξη της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού. Έχει δηλώσει ικανοποίηση η Λευκοσία και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να καλωσορίσουμε στο στούντιο την κυρία Κατερίνα Χριστοφίδου από το Δημοκρατικό Κόμμα. Καλώς ήρθατε, κυρία Χριστοφίδου. Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε, κυρία Χριστοφίδου. Και έχουμε σε σύνδεση μέσω Skype και τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, ο κύριος Ανδρέας Πασιουστίδης. Καλώς ήρθατε, κύριε Πασιουστίδη, και εσείς. Γεια σας, κύριε Πασιουστίδη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Λοιπόν, κύριε Πασιουστίδη, πέστε μας τώρα, επειδή υπάρχουν επικρίσεις από την αντιπολίτευση και αν απαντήσει και από πλευράς του κυβερνητικού στρατοπέδου, κυρία Χριστοφίδου, σε σχέση με τη διατύπωση αυτού στο προσχέδιο των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εσείς λέτε ότι δεν είναι κάτι που διαφέρει από τη στάση που να υποδεικνύει διαφοροποίηση τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με ένα πιο ενεργό ρόλο ή την ανακοίνωση για την πρόθεση διορισμού ενός προσώπου που θα είναι απεσταλμένος και θα ενεργεί ως εντολοδόχος για την προσπάθεια επανάρξης των διαπραγματεύσεων. Εντάξει, για να μην συνάγουμε πράγματα από τα λεχθέντα και να κάνουμε, να έχουμε υπόνοιες, καλό θα ήταν να διευκρινιστεί αυτό το πράγμα, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ ότι ξεκαθάρισε τη θέση της και προηγουμένως, αλλά και με αυτό το κείμενο, το οποίο αναφέρει ξεκάθαρα ότι την πρωτοβουλία την έχουν τα Ηνωμένα Έθνη, αυτό που λέμε και εμείς, και ότι με όλα τα κατάλληλα μέσα στη διάθεση της, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι έτοιμη να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη στήριξη όλων των σταδίων της διαδικασίας. Ναι. Βεβαίως και είναι θετικό. Βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Κραμμόντα να ήταν παρούσα, έστω και με το καθεστώς παρατηρητή. Και βεβαίως κάθε φορά που υπάρχουν κείμενα μετά από συμβούλια στα οποία αναφέρεται το Κυπριακό, η στήριξη είναι δεδομένη. Από εκεί και πέρα, εκείνο που λέμε εμείς είναι ότι το να αυτοεγκλωβιστούμε στην αναμονή ενός Ευρωπαίου ειδικού απεσταλμένου, ο οποίος στην ουσία θα υποκαθιστά τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων ή τον ειδικό αντιπρόσωπο, θα πρέπει σε κάποια στιγμή να σταματήσει αυτή η επιμονή, αν και εφόσον κρίνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκαθάρισε με τον πιο επίσημο πλέον τρόπο ότι μέχρι εδώ φτάνουν τα όρια τα δικά μου, τα Ηνωμένα Έθνη και το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι άμεσα υπεύθυνοι για τις διαπραγματεύσεις και την επανέναρξη, αλλά και σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων, αλλά κρατούμε προφανώς το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη και θέλει να συμμετέχει. Αλλά μα δεν ζητήσαμε αντικατάσταση του Γενικού Γραμματέα με την ενεργότερη ακόμη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνω τι λέτε, γιατί εμείς ως Κύπρος είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, αυτό που ζητείτε είναι ένας πιο ενισχυτικός ρόλος από πλευράς όλης της Ένωσης με την εκπροσώπηση από ένα πρόσωπο που θα έχει κάποιες αρμοδιότητες στην προσπάθεια διαπραγμάτευσης. Αυτές οι αρμοδιότητες από ποιον θα καθοριστούν? Δεν υπάρχουν θεσμικά ευρωπαϊκά όργανα που θα καθορίσουν τις αρμοδιότητες αυτού του προσώπου. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κείμενα της θεωρώ ότι είναι πολύ προσεκτική στο τι γράφει και στο τι αφήνεται να νοηθεί, με αρφα ή όταν το αφήνεται, και υπάρχουν κάποια δεδομένα πίσω από το τι λέει. Αναφέρει με όλα τα κατάλληλα μέσα στη διάθεσή της, αλλά τονίζει την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Άρα θεωρώ ότι ήδη διαβάζει τα όρια της συμμετοχής της μέσα από αυτές τις τρεις γραμμές. Δεν ξέρω αν ο ρόλος της θα είναι κάτι περισσότερο από τον ρόλο του παρατηρητή που είχε το 2017 η κυρία Μογκερίνη, ή κατά πόσο αυτός ο ρόλος θα σημαίνει ανάληψη πρωτοβουλειών, τις οποίες προφανώς και δεν θα το κάνει, διότι ξεκαθαρίζει ήδη ότι αυτό είναι δουλειά των Ηνωμένων Εθνών. Άρα εγώ θεωρώ ότι το θέμα θα πρέπει εδώ να, όχι να κλείσει, να παραμεριστεί. Συνεχίζουμε στην προσήλωση να πείσουμε τα Ηνωμένα Έθνη να αναλάβουν πρωτοβουλίες επανέναρξης και όταν και εφόσον έχουμε έτοιμες την έναρξη των συνομιλιών, θα πούμε σε Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώ, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, ο ενεργότερος ρόλος που και η ίδια αναγνωρίζεις ότι πρέπει να έχεις, ήρθε η ώρα να τον αποδείξεις. Υιοθετήσεις και να στείλεις αυτό θα είναι πρόσωπο, αυτοί θα είναι τεχνοκράτες,
αυτό είναι κάτι φαντάζομαι που θα φανεί. Φτάσουμε εκεί πρώτα, πόλη. Κύριε Πασουρτίδη, και θα τα δούμε και αυτά τώρα, κύριε Χριστοφίδου, εσείς. Σε αυτά που σχολίασε και ο κύριος Πασουρτίδης, ποια είναι η δική σας η εκτίμηση και ως Δημοκρατικό Κόμμα ως προς το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Να τα πάρουμε με τη σειρά. Πρώτον, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αλλά και τα κόμματα που στηρίζουμε και έχουμε πιστέψει στην πρωτοβουλία του για να κινητοποιηθεί, να αναλάβει ο ίδιος αυτή την πρωτοβουλία ώστε να διασφαλιστεί ένας ενεργότερος ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες επανέναρξης του διαλόγου, των διαπραγματεύσεων και επίλυσης του Κυπριακού, δεν βρίσκεται και δεν βρισκόμαστε σε κανένα προθάλαμο αναμονής. Αντίθετα, από την πρώτη κιόλας μέρα της ανάληψης των καθηκόντων του, προέβη στοχευμένα σε επισκέψεις και τονίζοντας στοχευμένα σε επισκέψεις αρχηγών κρατών, εξασφαλίζοντας την στήριξη. Και αν θέλετε, πολύ σωστά είπε και ο συνάδελφος σας πριν, ο Νούφριος, ότι δεν, σε καμία περίπτωση ούτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ούτε το Δημοκρατικό Κόμμα, ούτε και οι συνομιλητές του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, δεν έχουμε συζητήσει ή έχει τεθεί οτιδήποτε αφορά αντικατάσταση των Ηνωμένων Εθνών. Αντίθετα, σε κάθε ρητή αναφορά, είτε προφορική είτε γραπτή, αναφέρεται η επιδίωξη της ενεργότερης εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, κάτω από την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Και συνεπώς, δεν μπορούμε να μιλούμε. Η πιο σωστή λέξη δεν είναι η διαφοροποίηση στο προσχέδιο των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η πιο σωστή, νομίζω, αναφορά είναι η βελτίωση. Αυτό που έχουμε δει και οι αναφορές που πολύ σωστά είπε και ο κύριος Πασουρτίδης πριν για ενεργό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η λέξη ενεργός, και σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και με όλα τα κατάλληλα μέσα, θεωρούμε ότι είναι ένας εμπλουτισμός υφιστάμενων και προηγούμενων αναφορών που έρχεται σε βελτιωμένη, αν θέλετε, έκδοση και κατά την άποψή μας αντανακλά, αν θέλετε, την αποδοχή και το πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ηγέτες κλειδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αγκαλιάσει αυτή την προσέγγιση. Ναι, και κύριε θεωρούμε ότι αυτό. Είπατε και εσείς προηγουμένως ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με την ανάληψη των καθηκόντων του έχει θέσει ως προτεραιότητά του, και αυτό μπορεί να το δει κανείς κιόλας. Και κύριε Πασουτίδη, νομίζω ότι θα γνωρίζετε κι εσείς, να εμπλέξει και πάλι, να κινήσει λίγο τα νερά, όπως λέμε, για το Κυπριακό. Και πάλι δηλαδή να αφυπνήσει και τους Ευρωπαίους ηγέτες, να τους επαναφέρει. Υπήρχε μια στασιμότητα, κυρία Χριστοφίδου, τα προηγούμενα χρόνια. Η οποία σήμερα δεν υπάρχει στασιμότητα. Ναι, δεν υπάρχει ως προς τι όμως. Ως προς το πρώτο βήμα. Ο πρόεδρος Χριστοφίδης προσπαθεί να τους φέρει όλους εκεί που τους αφήσαμε. Ναι, αλλά για να πούμε ότι κάναμε αλλά πρώτο βήμα. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία. Τώρα, το πρώτο βήμα, σε ό,τι αφορά την ανακοίνηση του θέματος, θα πρέπει να γίνει. Εάν όλοι οι φορείς μπουν στο όχημα και εμπλακούν. Βεβαίως αυτή είναι η προσπάθεια του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αυτή είναι η επιδίωξη. Το ερώτημα είναι πόσο ουσιαστικό είναι. Το πρώτο στάδιο της επιδίωξης. Αν δεν ήταν ουσιαστικό, θεωρώ ότι δεν θα ήμασταν τώρα στο στάδιο όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, να αναγνωρίζει ότι ένα πρώτο μεσοπρόθεσμο αποτέλεσμα αυτή η κοινοτικότητα έχει φέρει. Και αυτό αντανακλάται ακριβώς τόσο στο προσχέδιο των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όσο και στις δημόσιες τοποθετήσεις, τόσο από πλευράς Ηνωμένων Εθνών, όσο και από πλευράς Ευρωπαίων ηγετών, που ούτε λίγο ούτε πολύ φαίνεται το πόσο έχουν καλοδεχτεί αυτή την προσέγγιση. Υπενθυμίζω και κατά το πρόσφατο ταξίδι του Προέδρου και στη Γερμανία, όπου είχε επισημανθεί και είχε αναγνωριστεί η ετοιμότητα της ελληνοκυπριακής πλευράς να αναθερμανθεί ο διάλογος, να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με τελική επιδίωξη την επίλυση του Κυπριακού. Μάλιστα. Λοιπόν, ελάτε κύριε Πασουρτίδη. Τώρα, επειδή δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι θα μειώσει οποιαδήποτε συνέχιση αυτής της προσπάθειας, τουλάχιστον τα επιχειρήματα της δικής μας πλευράς, ότι πρέπει όλοι να μπουν σε αυτό το όχημα, όπως είπα και προηγουμένως, ενεργώντας με ένα μεγαλύτερο ζήλο, γιατί το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ότι δεν είναι πρώτο θέμα προτεραιότητας στην ευρωπαϊκή ατζέντα το Κυπριακό, άρα δεν είναι και στο χέρι μας να το καταστήσουμε πρώτο θέμα προτεραιότητας. Έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα που απασχολούν και τα συμβούλια και τις επιτροπές, που είναι οι ενεργές διαμάχες, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και πολλά άλλα, που κατατάσσουν το Κυπριακό πολύ πιο κάτω. Η θέση που παίρνει στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό εξαρτάται από τις εξελίξεις της ίδιας στο Κυπριακό. Όταν υπάρχει αυτές επιδιώκουμε. Να τις δημιουργήσουμε τις εξελίξεις. Γι' αυτό σας το λέω. Απαντώ στο πόσο ψηλά είναι στην ατζέντα. Όταν υπάρχει μια αδράνεια ή μια στασιμότητα,
Προφανώς και ιεραρχικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατατάσσει το Κυπριακό στις πρώτες θέσεις. Άρα εκείνο που θα πρέπει να γίνει είναι πρωτίστως να δημιουργηθούν αυτές οι συνθήκες επανέναρξης του διαλόγου των διαπραγματεύσεων. Αυτές θα γίνουν μέσα από διαδικασίες των Ηνωμένων Εθνών και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τότε θεωρώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πιστεί ή θα αναγκαστεί να τοποθετήσει πιο ψηλά στην ατζέντα το Κυπριακό. Επίσης, κάτι το οποίο χρησιμοποιείται από τον Πρόεδρο εν μέρη σωστά είναι η σύνδεση των Ευρωτουρκικών με το Κυπριακό. Ναι. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι δεν αρκεί μόνο η σύνδεση των Ευρωτουρκικών με το Κυπριακό. Πρέπει να προτάξουμε και το θέμα και τα θέματα ενέργειας. Και έχουμε υποβάλει την ίδια πρόταση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με αυτή που υποβάλαμε στον τέος Πρόεδρο, τον κύριο Αναστασιάδη. Ότι οι ενεργειακοί πόροι της περιοχής μπορούν να αποτελέσουν έναυσμα, κίνητρο και για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και για επιλύση του Κυπριακού. Και αυτό δεν το λέει το ΑΚΕΛ. Το λέει πρώτα ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Άρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση δρά με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο που έχει ενώπιον της. Αυτή τη στιγμή έχει να διαχειριστεί ένα αδιέξοδο από το 2017. Ναι. Και προφανώς και η ίδια δεν μπορεί να τοποθετεί ψηλά την ατζέντα όταν δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα αναγκάσουμε τον διεθνή παράγοντα να βάλει ψηλά τις προτεραιότητες. Λοιπόν, κύριε Πασουρτίδη, τώρα επειδή και στη δεύτερη μέρα της Συνόδου είναι και σε κύρια προτεραιότητα το μεταναστευτικό, παρακαλώ, λόγω χρόνου σχολιάστε μου λίγο. Είναι και σε δεύτερη. Αυτό δεν σημαίνει, για να μην παρεξηγούμε, ναι, ότι και αυτό είναι μορφή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια που υπήρχε η αδράνεια, οι προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας και στην ΑΟΣ και στα Βαρόσα, δεν σημαίνει ότι θα αφήνουν αδιάφορα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Τη βλέπουμε να μην έχει τον ίδιο ζήλο όπως έχει σε άλλες περιπτώσεις. Μάλιστα, μάλιστα. Γι' αυτό να τον αναβαθμίσουμε. Ελάτε δύο λόγια για το μεταναστευτικό θέμα πρώτης προτεραιότητας. Συγχωρείτε, αλλά ευρωσκεπτικισμός δεν είναι η λύση. Με τον ευρωσκεπτικισμό δεν φέρνουμε τους ευρωπαϊκούς πιο κοντά μας. Για το μεταναστευτικό. Ναι, λοιπόν, έτσι μου φάνηκε. Ένα λεπτό. Αυτό που υπάρχει είναι ότι πηγαίναμε για 4 χρόνια στα συμβούλια των υπουργών. Περιμέναμε τη μια κυρώση στην άλλη μέτρα για τις ΑΟΣ, για τα Βαρόσα. Ερχόμασταν πίσω με την ίδια φραστική καταδίκη 4 γραμμές στα συμπεράσματα και προχωρούσαμε. Μιλάτε για τη διαχείριση της προηγούμενης κυβέρνησης. Τώρα, αυτό το ζητούμενο είναι να αναβαθμίσουμε και την εμπλοκή και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην μου πείτε τώρα ότι οποιοδήποτε είναι ευχαριστημένος με το πώς χειρίζεται το Ουκρανικό ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, που πολύ σωστά το χειρίζεται με αυτόν τον τρόπο, σε αντιστοιχεία με το πώς χειρίζεται το Κυπριακό και τις παράνομες ενέργειες. Μα δεν το είπα αυτό και δεν νομίζω κάποιος να το ισχυρίζεται. Αυτή είναι μια κριτική χωρίς αυτό να είναι ευρωσκεπτικισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συμφωνήσω σε κάτι όμως, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ναι, κινητοποιείται όταν εμείς όχι μόνο κουνούμε το δαχτυλάκι μας, αλλά ξεκινούμε μια έντονη κινητικότητα για να πείσουμε και να διεκδικήσουμε το αυτή τη θέμα είναι αν έπρεπε οποίο, να την πείσουμε, κύριε Χρυστοφίδη, γιατί και εμείς Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε, δεν διαχωρίζουμε αυτού μας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το γνώριζε και από πριν και από τώρα, από τότε που ανέλαβε, το έχει ύψιστη προτεραιότητά του και αποδεικνύεται κάθε μέρα που περνά. Μάλιστα. Λοιπόν, δύο λόγια παρακαλώ, επειδή είναι στη σημερινή ατζέντα, το μεταναστευτικό. Υπάρχουν οι ενστάσεις, οι σοβαρές ενστάσεις από πλευράς Ουγγαρίας και Πολωνίας για την υιοθέτηση αυτών των πολιτικών που εκπονήθηκαν από τη συνάντηση των Υπουργών Εσωτερικών των 27 χωρών. Σε ό,τι αφορά τις χώρες που δεν αποδέχονται τους μετανάστες να δεχθούν, ας πούμε, ένα αριθμό μεταναστών και θα πληρώνουν 20.000 ευρώ, παραδείγματος χάρη, το κεφάλι, όπως λέχθηκε. Τώρα, βλέπετε ότι θα έχουμε νέους σκοπέλους στους ευρωπαϊκούς κόλπους για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, κύριε Πασουρτίδη. Κύριε Σοκράτους, η τελευταία απόφαση, η οποία για μένα είναι ντροπιαστική, ναι, η οποία στην ουσία δημιουργεί ένα τιμοκατάλογο πόσα αξίζει η φιλοξενία ενός μετανάστη, δημιουργεί το φαινόμενο τα πλούσια κράτη να πληρώνουν τις χώρες του Μεσογειακού Νότου για να γίνονται αποθήκες μεταναστών. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση, που εδώ έχει τρομερή ευθύνη, δεν αντιληφθεί ότι με τον υφιστάμενο κανονισμό του Δουβλίνου, ο οποίος επιβάλλει την εξέταση στο πρώτο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλήττει τον Μεσογειακό Νότο και τις χώρες της Μεσογείου,
τότε λυπούμε, αλλά κάποιοι δεν γνωρίζουν γεωγραφία. Άρα το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι αυτό. Τροποποίηση του κανονισμού του. Και το δεύτερο που πρέπει να γίνει είναι η περιβόητη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Δεν σημαίνει πληρωμή κατά κεφαλή των μεταναστών. Σημαίνει κάθε κράτος, αναλόγως των οικονομικών και των πληθυσμιακών δυνατοτήτων του, να φιλοξενεί αντίστοιχο αριθμό μέχρι την εξέταση των αιτήσεων. Μάλιστα. Αν αυτά τα δεν αλλάξουν, τότε σας ξαναλέω, δουλεύει η γεωγραφία. Συν στην Κύπρο δουλεύει και τότε υπάρχει μια γραμμή κατάπαυσης του πυρός που χρησιμοποιείται από την Τουρκία για να θέλει αυξημένες ροές. Άρα αυτή είναι η λύση που πρέπει να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μεταναστευτικό. Μάλιστα. Κυρία Χρυστοφίδου, παρακαλώ. Εξαιρετικά να σημαντικό να είναι να επιτευχθεί και να γίνει κατορθωτό και είναι και επιδίωξή μας, όπως και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε κατά την άφεξή του εκεί, να υπάρξει μια ενιαία θέση των 27 επί τούτου. Η Κυπριακή Δημοκρατία, όντως, θα συμφωνήσω με αρκετά που. Αυτό είναι τοπικό που λέτε, 27 κράτη-μέλη να συμφωνήσουν τώρα για το μεταναστευτικό. Μιλάμε για την επιδίωξή μας. Μας ενθαρρύνει η συμφωνία που πετεύχθη σε επίπεδο Υπουργών Εσωτερικών, γιατί το κόστος το οποίο αναφέρθηκε ο κ. Πασουστίδης είναι ένα μέρος αυτής της συμφωνίας. Το γεγονός είναι ότι αναγνωρίζεται πρωτίστως ότι χώρες της πρώτης γραμμής, μέσα στις οποίες είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, δέχονται δυσανάλογα με τις αντοχές τους και δυνατότητες ισχυρές μεταναστευτικές πιέσεις. Δημιουργείται μια δεσμευτικότητα. Να πληρώνω ουσιαστικά για να ξεφορτωθώ το σε εισαγωγικά πρόβλημα. Δημιουργείται μια δεσμευτικότητα ως προς την στήριξη, την αλληλέγγυα στήριξη των χωρών της πρώτης γραμμής. Και από εκεί και πέρα, αυτό σας είπα, είναι ένα κομμάτι. Από εκεί και πέρα, σε εθνικό επίπεδο, ήδη υπάρχει στρατηγικό σχέδιο, ήδη έχει εγκριθεί και δημιουργία Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ήδη και στην πρόσφατη διάσκεψη τύπου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας έχουν εξαγγελθεί και νέα μέτρα, αλλά έχουν ανακοινωθεί και αυτά που ήδη έχουν γίνει με τη στελέχωση, ώστε να εξετάζονται πολύ πιο έγκαιρα οι αιτήσεις για άσυλο. Από εκεί και πέρα, ναι, μπορεί να λέτε είναι τοπικό, αλλά είναι σημαντικό το ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος, όπως αντιληφθήκαμε στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών. Μάλιστα. Που είχε προηγηθεί. Τώρα, άγνωστε βουλέ των 27, θα παρακολουθούμε και εμείς. Θα τα δούμε και σήμερα. Εμείς το μόνο που γνωρίζουμε είναι η αποφασιστικότητά μας ως χώρα πρώτης γραμμής, μαζί με και τις άλλες χώρες πρώτης γραμμής, να δώσουμε εκείνες τις μάχες που χρειάζεται για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτό το πραγματικά μεγάλο πρόβλημα. Να είστε καλά, κύριε Χρυστοφίδου. Ευχαριστούμε για τους δύο. Να είστε καλά, κύριε Παζουστίδη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε.